νόμου. Ναι. Το ένα είναι αυτό, το βιβλίο. Εισάγει τα παιδιά του δημοτικού, έτσι, στην λογική αυτή που θεωρείται... Και το άλλο βιβλίο είναι η Σύμβαση για την Εξάλληψη όλων των Μορφών Διακρίσεων κατά των Γυναικών. Είναι έκδοση για νέες και νέους. Αυτό είναι το επόμενο βιβλίο. Δύο βιβλία τα οποία βγήκαν σε περιορισμένα αντίτυπα και από ό,τι καταλαβαίνουμε πηγαίνουν σε σχολικές βιβλιοθήκες απευθείας προκειμένου να έχουν πρόσβαση οι δάσκαλοι και μέσω των δασκάλων τα παιδιά. Ποια είναι αυτά τα μηνύματα τα οποία φαντάζομαι για κάποιους είναι αυτονόητα, αλλά για κάποιους άλλους ακόμα δυστυχώς δεν είναι. Τον προηγούμενο Μάιο, λοιπόν, αυτά τα δύο βιβλία πήγαν σε όλες τις βιβλιοθήκες όλων των δημόσιων σχολείων, δημοτικών και γυμνασίων. Αυτή τη στιγμή έχουν ξανακυκλοφορήσει και είναι διαθέσιμα, δωρεάν φυσικά, από το ΚΕΘΗ για συλλόγους, φορείς, ιδιωτικά σχολεία που μπορεί να ενδιαφέρονται. Και στην ουσία είναι η Σύμβαση για την Εξάλληψη όλων των Μορφών Διακρίσεων κατά των Γυναικών, ένα κείμενο του ΟΗΕ, παγκόσμιας εμβέλειας, το οποίο απλουστεύσαμε, το κάναμε μια έκδοση για εφήβους και ένα παιδικό παραμυθάκι για μικρά παιδιά, για αυτό που είπατε, για να βάλει από νωρίς τα θεμέλια μιας κοινωνίας πιο ίσων, από να δίνει ερεθίσματα στα μικρά παιδάκια ότι τα επαγγέλματα, δεν υπάρχουν επαγγέλματα ανδρικά και γυναικεία. Η καθεμιά και ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι επάγγελμα επιλέξει, μπορεί να ερωτευθεί και να αγαπήσει όποια και όποιον επιθυμεί, και όλα τα παιδάκια έχουν δικαίωμα στη γνώση, στον αθλητισμό, στην ελευθερία. Αυτό το λέμε τώρα εμείς ως αυτονόητο και επίσης περιμένουμε ότι επειδή οι γενιές έχουν προχωρήσει έτσι, από τότε που ήμασταν εμείς στο σχολείο και υπήρχαν οι ρόλοι που ήταν πιο μοιρασμένοι και συγκεκριμένοι και πολύ διακριτοί. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Τα παιδιά που πάνε σχολείο δεν έχουν αυτή την εικόνα έτσι κι αλλιώς από το σπίτι τους. Έχουν αλλάξει άραγε. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Γιατί δεν είμαι πολύ σίγουρη ότι έχουν αλλάξει σίγουρα. Έχουμε κάνει βήματα μπροστά για να μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Όμως δεν μπορούμε να παραβλέπουμε ότι ακόμα και σήμερα η κοινωνία στην οποία ζούμε είναι μια πατριαρχική κοινωνία με πατριαρχικά πρότυπα και στερεότυπα, έτσι. Ο μπαμπάς, εάν δεν είναι αυτός που φέρνει τα λεφτά στο σπίτι, ειδικά σήμερα όπου η κρίση επηρέασε πολλές τέτοιες οικογένειες που μπορεί να δουλεύει η μαμά αντί να δουλεύει ο μπαμπάς, αυτό υπάρχουν έρευνες ότι έχει επηρεάσει ψυχολογικά τους ίδιους τους μπαμπάδες που θεωρούνταν οι κουβαλητές της οικογένειας, αλλά και ολόκληρη την οικογένεια. Έχει αλλάξει τα πρότυπα μιας πατριαρχικής οικογένειας. Όλα αυτά φυσικά επηρεάζουν την οικογένεια, επηρεάζουν τα παιδάκια. Επίσης, νομίζω ότι είναι καθημερινότητα να λέμε στα παιδάκια μας «Εσύ είσαι άντρας, πρέπει να είσαι δυνατός». Πρέπει στο σχολείο να προσέχεις τα κοριτσάκια. Ή στα κοριτσάκια εσύ δεν πρέπει να παίζεις με τα αγόρια ποδόσφαιρο. Πρέπει να παίζεις με γυναικεία, με κοριτσίστικα παιχνιδάκια. Αυτά, κάτι μικρές λεπτομέρειες που φυσικά ακόμα και σήμερα ισχύουν, καταδεικνύουν πόσα βήματα ακόμα πρέπει να κάνουμε μπροστά. Πόσο μεγάλο πρόβλημα έχουμε στην Ελλάδα, θέματα ισότητας, αν έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Έχουμε. Και στο κομμάτι της εργασίας, οι γυναίκες είναι αυτές που αυτή τη στιγμή πλήττονται περισσότερο από την ανεργία, έτσι. Στο κομμάτι της εκπαίδευσης θα έλεγα ότι τα πράγματα έχουν ίσως και ληστεί, αλλά παρόλα αυτά η εργασία νομίζω ότι είναι και το βασικό, όπου οι γυναίκες ακόμα πρέπει να διεκδικήσουν μια πιο ίση αντιμετώπιση. Και ξέρετε κάτι, κυρία Αθοπούλη, δεν είναι μόνο το θέμα του εργασιακού περιβάλλοντος. Είναι ότι οι γυναίκες, συνήθως οι γυναίκες, καλούνται να παίξουν διπλούς και τριπλούς ρόλους. Δηλαδή και δουλεύουν πλέον οι περισσότερες και μετά έχουν το ρόλο στο σπίτι και το ρόλο της μάνας και το ρόλο του ζογκλέρ. Είναι αυτή η διπλή βάρδια που λέμε, που οι γυναίκες... Τριπλή και τετραπλή πολλές φορές, γιατί μπορεί να υπάρχουν οι γονείς που πρέπει να φροντίσει μια γυναίκα, είναι τα παιδιά, είναι το σπίτι και είναι και η εργασία της φυσικά. Να. Από αυτές μόνο η εργασία της είναι αμοιβόμενη. Όλες οι άλλες είναι μη αμοιβόμενες. Από την άλλη, βεβαίως, για να πούμε και για τον άντρα δύο πράγματα. Να κάνω τον Μπερτζάνη, είναι διευθυντή του, δεν ξέρω αν έχει διευθυντή. Και πει, παιδιά, εγώ θέλω να πάω στη σχολική γιορτή του παιδιού. Θα του πει ο διευθυντής να πάει η γυναίκα σου. Εσύ κάτσε εδώ πέρα γιατί έχει δουλειά. Θέλω να πω, το αντιμετωπίζει και ο πατέρας αυτό. Θα κοιτάξουν οι συνάδελφοι δίπλα και θα πει, μας είπε τώρα ότι πάει στη γιορτή του παιδιού. Επίσης, είναι πολλές φορές υποτιμητικό να παίρνει ο άνδρας
την άδεια. Τη γονεϊκή. Προβλέπεται όμως. Βεβαίως, βεβαίως. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Φυσικά. Γιατί έχουν αρχίσει και αλλάζουν λίγο τα στερεότυπα. Και πάμε σε πραγματική ισότητα. Σιγά σιγά. Προσπαθούμε. Προσπαθούμε. Αλλά τα πράγματα είναι δύσκολα. Να προσπαθείτε κι εσείς και εμείς περισσότερο. Να είχαμε κι άλλο χρόνο. Περισσότερο. Λοιπόν, πάμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, να είστε καλά. Συνεχίστε.